Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Χωρίς συμβούλιο για πρώτη φορά το φετινό Survivor, αφού με την ολοκλήρωση του τρίτου αγωνίσματος ασυλίας και την ανάδειξη των τριών διαθέσιμων μονομάχων, το συμβούλιο του νησιού δεν είχε λόγο να γίνει. Αυτό συνέβη λοιπόν, γιατί ο αριθμός των ανδρών της μπλε ομάδας αυτή τη στιγμή είναι 4, εκ των οποίων οι 2 ήταν υποψήφοι, ο Ρομπικό Γιάννης Περπατάρης, ενώ σταμάτης με εντολή γιατρού δεν μπορεί να τεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση. Ως εκ τούτου ο μοναδικός που θα μπορούσε να ψηφιστεί είναι ο Φάνης, οπότε δεν χρειάστηκε να γίνει συμβούλιο, και ο Φάνης τέθηκε αυτόματα υποψήφιος προς αποχώρηση. MVP της εβδομάδας ήταν η Κατερίνα Δαλάκα, στην οποία ο Λιάνος έδωσε το δικαίωμα αν θέλει να επιλέξει ή όχι κάποιον παίκτη από την ομάδα της, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμος άνδρας στην μπλεομάδα. Η Κατερίνα φυσικά δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού, και έτσι μείνανε 3 υποψηφοί. Τώρα η διαδικασία έχει ως εξής: θα αγωνιστεί πρώτα ο Φάνης με τον Ρομ, και ο νικητής παραμένει στο Survivor. Ο χαμένος θα αγωνιστεί με τον Γιάννη Περπατάρη, σε μία μονομαχία που όποιος κερδίσει παραμένει, ενώ όποιος χάσει, αποχωρεί και επιστρέφει στην Ελλάδα. Μετά από όλα αυτά, το ενδιαφέρον είναι, ποιος θα είναι αυτός που θα επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Μια προσωπική καθαρά εκτίμηση και όχι spoiler, είναι ότι ο Φάνης Μπολέτσης δείχνει να μην απειλείται από αυτόν τον συνδυασμό παικτών, καθώς ο Γιάννης δείχνει να μην μπορεί να απειλήσει τον Φάνη, όπως επίσης και ο Ρομ. Φυσικά τα πάντα ανατρέπονται, καθώς μια κακή ημέρα και μια στοχία στον στόχο ακόμη και του καλύτερου παίκτη, μπορεί να φέρει την έκπληξη και την ανατροπή. Έτσι σε αυτή τη φάση λοιπόν, βλέπω τον Φάνη να περνά στην άκρη και να αφήνει τη μεγάλη μονομαχία, ανάμεσα σε Γιάννη και Ρομ. Εδώ εκτιμώ λίγο περίεργα τα πράγματα, καθώς ναι μεν ο Ρομ φαντάζει σαν το φαβορί αποχώρησης, όμως έχει δείξει ότι για κάποιο λόγο στις μονομαχίες, βγάζει έναν διαφορετικό μονομαχό. Με όσα έχει δείξει λοιπόν ο Ρομ μέχρι τώρα, εκτιμώ εάν βρεθεί σε καλή ημέρα, να κάνει την ανατροπή και να στέλνει τον Γιάννη πίσω στην Ελλάδα. Πράγμα που φαντάζει ακραίο σενάριο, αλλά πάρα πολύ πιθανό. Τα πάντα θα κριθούν στο πόσο εύστοχος θα είναι ο παίκτης την δεδομένη στιγμή. Θα περιμένουμε όμως και το οριστικό spoiler, εάν υπάρξει, και θα σας ενημερώσω άμεσα εδώ στο κανάλι μου. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.